Καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σας, παιδιά. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πώς είμαστε? Τέλεια. Ωραία, δεν ρωτάω κάτι άλλο. Είναι αυτή η μέρα, η πρώτη της εβδομάδας. Το σύμπαν μας αγαπάει, κυρίες και κύριοι, η Βάνια μας. Καλή εβδομάδα! Ναι. Είναι μποξέρ! Είναι μποξέρ! Ευχαριστώ, παιδιά! Ρε Βάνια, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Καταλαβαίνω ότι έχεις πια αυτό το φορτίο, ναι, να λανσάρεις μόδα, να δημιουργείς τάσεις. Θα ήθελα να μου πεις το σκεπτικό πίσω από, από αυτό το κούρεμα της Φράτσας. Ναι. Είναι μοναδικό, ναι, είναι εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Πολύ, το ξέρω, το βλέπω. Κούκλα. Το βλέπω. Εντάξει. Ωραία. Άρα τελικά να καταλάβουμε ότι κάνεις κάπως προπόνηση boxing. Yeah. Θέλω να μάθω box, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να υπερασπιστώ κι εγώ τον εαυτό μου. Και μηνύματα, ρε φίλε. Τι είσαι πια, τι κοιτάμε όλοι σαν περίεργο πουλί, όλοι, τι είσαι υπέροχη. Γιατί, Αντρέα μου, τι έπαθε. Να σου πω, ειδωλώ. Έλανε. Τα νέα σου, τι γίνεται. Θα μας πεις κάτι ή θα φύγεις. Θέλω να σου πω σήμερα κάτι αφιερωμένο αποκλειστικά σε σένα. Κοίτα, είναι λίγο πιο μεγάλο, αλλά δεν θα αργήσω πολύ. Έλα. Λοιπόν, πάει ένας άνθρωπος με το δικό σου το πρόβλημα, Φαλακρούλης. Κάτι, όχι, έχω και Φαλακρούλης. Και πάει στον γιατρό. Με φαλάκρα. Όχι, αλλά. Δεν είναι πρόβλημα με φαλάκρα. Είναι στυλ. Άμα τα αφήσω, έχω τέσσερις. Θα τις φέρνω βόλτα. Ωραία, πάει λοιπόν. Πάει λοιπόν στον γιατρό και του λέει: Γιατρέ μου, θέλω να αποκτήσω μαλάκια. Τι να κάνω? Του λέει: Τέλεια, του λέει ο γιατρός. Θα σου δώσω μια κρεμούλα, αλλά δεν θα διαβάσεις τις οδηγίες χρήσης. Θα σου διαβάσω το, θα σου πω εγώ. Εντάξει, λέει ο ασθενής. Πάει στο σπίτι του, βάζει την κρεμούλα του. Μετά από μια εβδομάδα παίρνει τον γιατρό τηλέφωνο. Κάτι. Μετά από μία εβδομάδα, παίρνει τον γιατρό τηλέφωνο και του λέει: Γιατρέ μου, δεν έχει βγει καμία τριχούλα και νομίζω ότι έχει μικρύνει λίγο το κεφάλι μου. Λέει ο γιατρός: Καλά πάμε. Τέλεια. Την άλλη εβδομάδα παίρνει πάλι τηλέφωνο ασθενής και του λέει: Δεν έχει βγει καμία τριχούλα πάλι, γιατρέ μου, και νομίζω ότι το κεφάλι μου ότι έχει γίνει σαν του πινκ-πονκ. Τέλεια, του λέει ο γιατρός, διάβασε οδηγίες χρήσης. Όταν το κεφάλι σας γίνει σαν το μπαλάκι του πινκ-πονκ, χτενίστε τα φρύδια σας προς τα πίσω. Σας ευχαριστώ. Εγώ την κρεμούλα. Την κρεμούλα την έχω, θα σου τη βάλω μετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας πάγωσε το κόκαλο. Εσύ φταίς για όλα, άτιμη, έφερες το χειμώνα νωρίτερα. Κυρίες και κύριοι, Δευτέρα και πρόσωπο. Το ορκίζομαι θα ήταν η Βάνια μας. Πάρα πολύ. Να πούμε και ένα καλή αρχή στο κορίτσι μου, τη Δανάη, την Μπάρκα. Καλή αρχή. Ωραία, φρέσκια, όμορφη, δροσερή. Πάμε, Δανάη, παιδιά, εγώ πήγα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, έχει κλείσει. Έχει κλείσει, ναι. Ναι, αλλά αφού έχω και άλλη μπανάνα. Γιατί έκλεισε. Πολύ καλό. Άλλο. Εδώ δεν είναι σαν πλάνα αρχείου. Όταν ήμουν να πρωτοεμφανιζόμαστε, δες πόσο μικρός. Είναι αδιανόητο, παιδιά, το νιάτο το ίδιο.
Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Έτσι να δίνονται λίγο ευκαιρίες σε νέα παιδιά, λίγο ανανέωση. Ήταν πολύ καλή. Μην νομίζεις, και εγώ τώρα ξεκίνησα να τα κάνω αυτά. Οι άλλοι που τα έχουν κάνει πριν χρόνια, πώς να ανανεώσεις και το Botox, δεν σε πάει πάρα πολύ πίσω. Να βγει ένα νέο πρόσωπο. Καλή επιτυχία, Δανάη μου. Καλή επιτυχία. Εμείς εδώ κανονικά μια χαρά. COVID. Κι άλλα μέτρα σήμερα. Κι άλλα. Και ωραία. Όλο μέτρα. Μέχρι 4 Οκτωβρίου. Αλίμονο. Τώρα το πηγαίνουμε τσούκου τσούκου. Αυτό το καταλαβαίνεις, ε. Από το να στο πει 3 μήνες μπροστά σου λέει κάτσα τους πω 15 μέρες. Να το καταπιούν και μετά θα πω. Έλα μου, ωραία. 15 πέρασαν άλλες 15. Θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Σταματάνε τα σινεμά. Γεια σας. Πάνε τα θέατρα. Συναυλίες στην Αττική. Με το χειροκροτάτε για κλάματα. Συναθρήσεις όχι πάνω. Εγώ έχω 4 εδώ μόνο, αλλά κάνουν πολύ φασαρία. Τηλεργασία πάλι, αυτά τα ωραία που είχαμε, ωραία, σπίτι σου, μπιτζαμένιος, θα κάνεις πολύ ωραία. Εγώ μπορώ να βγω από το σπίτι. Καλά, άμα μας πού να μην έρχεστε, τι σας νοιάζει που θα είμαι. Άμα έρχεται κι εσείς, γιατί στο δικό μου δεν κολλάει, στο δικό σου κολυμπάει, τι ένωση εδώ πέρα, μην ελάτε εδώ πέρα, τι με νοιάζει. Περνάμε σε πολύ ωραία πράγματα, πολύ προχωρημένα, αρχίζουν τα rapid tests. Τα μάθατε αυτά, ξέρετε τι είναι, σας πω, είναι πάρα πολύ. Είναι αυτά. Είναι πολύ, πολύ γρήγορα. Από το πουθενά έχει κάτι τάκ το μαρκούτσι μπαίνει μέσα να δει μέχρι που πάρει. Από τη μύτη να δει μέχρι τον εγκέφαλο. Εντυπωσιακό, φρικτό. Να κάνω και μια ερώτηση. Τι είναι αυτό που παίρνουν δηλαδή και δεν μπορούν να το πάρουν από εδώ? Γιατί πρέπει να μπει όλο αυτό? Γμόριο. Γμόρια. Πολύ ωραία. Χωρίς γμόρια. Ας τα κάνουνε. Θα τα κάνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να ξέρετε. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα, πας να κατέβεις, λέει μισό λεπτό. Όπα, έγινε, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Στα σχολεία, τα παιδάκια από το πουθενά, όλα έτσι. Τραύμα πια. Εκεί που δουλεύεις, μπαίνεις μέσα. Άσε ρε τώρα. Δηλαδή, απροειδοποιείται έτσι από το πουθενά. Στο ξαφνικά να στο. Έτσι ξαφνικά, τώρα τεστ θα κάνω. Έτσι ξαφνικά, πάνε να μας τρελάνω. Έτσι ξαφνικά, δίχως να ρωτήσω τι πάθος. Έτσι ξαφνικά, όπου σε πετύχω. Έτσι ξαφνικά, έτσι ξαφνικά, για να δουν αν έχεις COVID, θα στοχώνουν μες στη μύτη ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, έτσι ξαφνικά, για να δουν αν έχεις COVID, θα στοχώνουν μες στη μύτη. Ξαφνικά. Πάρα, παιδιά, να σου πω. Ήταν ωραίο τώρα. Ήταν ωραίο. Έτσι είναι λίγο μικρό. Έτσι, για να πάρουμε λίγο το ζέσταμα. Δεν είναι τίποτα. Προχωράμε λοιπόν στην Αττική τα νέα τα μέτρα. Να δούμε τώρα και από. Ακούστηκε εδώ μεταξύ. Όλο αυτό γίνεται, να ξέρετε, για να μην κάνουμε lockdown. Που σημαίνει ότι άμα τα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε, γιατί άμα τα κάνουμε και κάνουμε, δεν είναι ωραίο. Θεωρείται και μία κοροϊδία, λέω εγώ, λέω. Άμα τα κάνω, να μην με... Στην Αγγλία πάντως βγήκανε και το έπανε στα μούτρα αυτή. Λέει, δεν είναι. Αυτό είναι το... δεν είναι απιθανό. Μπορεί να ξαναπάμε σε lockdown, υπέροχα, θα περάσουν μούρλια οι Άγγλοι, να είναι καλά. Οι Γερμανοί κοσμάρα κάνουν το Big Brother, άκου. Δεύτεροι έρχονται. Το κάναμε εμείς εδώ στο Sky πρώτα, ρε. Τι να μας πει η Γερμανία. Πολύ ωραία. Αυτή του συμβαίνει αυτό με τον COVID. Τι να κάνει. Δεν κάνει ένα Big Brother. Τέλεια, πολύ ωραία. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι η είδηση είναι αλλού. Όχι το θα κάνει με τον Big Brother. Είναι πού θα γυρίσει το Big Brother το γερμανικό. Άκου. Το σκάω στο Sky, παιδιά. Εδώ και ένα χρόνο. Το σκάω στο Sky. Θα γίνει στην Πάρο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ σημαντικό.
Βρήκανε μια βιλάρα, σου λέει, στην Πάρο την κλείσανε. Θα τους βάλουν μέσα και όποιος αντέξει. Δεν έχει καμία σημασία. Λέτε γι' αυτό να κάνουν lockdown το καλοκαίρι στην Πάρο, που κάνουν ένα ωραίο τοπικό, να ετοιμαστεί το πλατό. Ποιος ξέρει. Και γιατί η Πάρο σε τελική ανάλυση. Γιατί μήπως θέλει ο Πάριος. Μήπως θέλει ο γιος του Χάρης Βαρθακούρης. Με το δικό μας. Δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Είμαστε σαν αναμένα κάρβουνα στην Ελλάδα, ξανά μάνα σε κίνδυνο. Πάλι η Ευρώπη. Εδώ, πολύ κακός χαμός και κίνδυνος και στην Αμερική χάλια τα νεύρα τους. Αλλά δεν τα χαλάνε αυτοί. Σου λέει, κάτσε, εντάξει, περνάμε όλα αυτά. Black Lives Matter, δεν πειράζει. Κάτσε να κάνουμε ένα Emmy. Κάνανε COVID Emmy, πολύ ωραίο. Μπράβο τους, τίποτα. Ούτε κόκκινο χαλί δεν είχε παιδιά. Ούτε ο κόσμος. Μεταξύ τους δύο-τρεις οι καλεσμένοι, τίποτα. Οι άλλοι πιτζάμες από το σπίτι. Υπήρχε απόσταση. Αντισηπτικό πάρα πολύ. Φεύγει το δέρμα. Γάντι υπήρχε. Ο Τζίμι, ο Κίμελ, πολύ καλός που παρουσίαζε. Γεια σου, ρε Τζιμάρα, Θεέ. Πολύ ωραίος. Αυτό. Άμα ξαναγίνει lockdown, θέλω τέτοια οθόνη για να κάνω zoom. Δεν πρέπει να έχω μια τέτοια οθόνη για να είστε όλοι. Όχι, δεν προκαλώ και να μην προσκαλέσω το lockdown. Με το που θα γίνει θα με δείτε. Οθονίτσα, οθονίτσα. Κάποια στιγμή έσκασε και η Τζένιφερ Άνιστον. Παιδιά, τώρα εδώ πέρα η κοπέλα αυτή, 51, έτσι. Μουσικά 28 χρόνια, μπράβο της. Δεν είναι και λίγα μπράβο. Βάλανε μετά μια φωτιά στο φάκελο, λέει, για να φύγουν τα μικρόβια. Τρέχανε οι άλλοι εκεί πέρα με τους πυροσβεστήρες να το σβήσουν. Δεν είναι και αυτό πολύ ωραία τηλεόραση. Δηλαδή, άτιμε coronavirus, να κερδίσω τώρα εγώ το Emmy, να πάω το πάρω, να μου καίγεται το φάκελο. Να μην το ζήσω. Είναι ωραίο τώρα αυτό, θεωρείτε. Anyway, τώρα και σαν να μην του ταραν. Τι. Το πήρα. Α, το πήρα. Δεν το ξέρω ότι το πήρα. Το πήρα, αλλά το ήξερα. Βαριέμαι. Είχα πάρει και πέρσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν του έφτανε όλο αυτό που ζουν οι άνθρωποι αυτοί τώρα. Βγήκε και ο Τραμπ. Άσε τώρα, παιδιά, μεγάλη ιστορία. Άλλη μέρα θα πούμε. Θα σας πω ένα πολύ τελευταίο. Απαγόρευση το TikTok. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάω, είναι η πιο τραγική στιγμή. Ποιο να κλείσω. Αυτή, υπογραμμίστε το. Είναι η πιο τραγική στιγμή της ανθρωπότητας. Τίποτα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Ένα μελανό σημείο να πεις, που είναι και ωραία έκφραση. Μία μαύρη σελίδα, ακόμα καλύτερα μ' αρέσει. Και αν δεν με πιστεύεις, δηλαδή, θα το τραγουδήσω. Έλα κέρδια κι ας είναι δευτερούλα. Τικ-τ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 
τόκτους. Τικ, 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 τόκ. Δεν το επιτρέπει κι όλοι κάνουν το μυαλό τους. Με τους Κινέζους έχει θυμώσει. Ο Τραμπ τα πήρε, θα τους το κόψει. Και κλαίει όλη η Αμερική που δεν θα έχει πια το τικ, 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 τικ. Και κλαίει όλη η Αμερική που δεν θα έχει πια το τικ, 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 τικ. Πολύ ωραίο κι αυτό. Ωραίο. Ωραίο. Περνάει το πρόβλημα με ένα τραγούδι, είναι καλύτερο. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια το TikTok, ειδικά άμα ξανέρθει η καραντίνα. Θα είναι τραγικό. Το θες το application χωρίς λόγο μέσα στο σαλόνι να υπάρχει. Έχουν γυριστεί πολλά. Πάνω από ένα κινητό ήμασταν όλοι έτσι κι αλλιώς. Τη βγάλαμε και βέβαια, αφού λέει, τα dating apps, να ξέρετε, πήρανε φωτιά το 20. Αυτή είναι η profile pic, η δικιά μου, να ξέρετε. Δηλαδή, μην τραπείτε. Δείχνω από τη μέση και κάτω, δεν δείχνω το πρόσωπο. Είναι χρονιά ρεκόρ για τα online αυτά dating. Όλοι χωμένοι μέσα στα κινητά για τα pop-up. Τα φιλιά μου στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, φιλιά! Έχετε ασχοληθεί καθόλου με αυτά εσείς? Ναι, εντάξει, ας πούμε αλήθεια. Έχετε ασχοληθεί? Δεν παίρνεις και λίγο, κάνεις κάτι. Είναι λίγο, ξέρεις με το χειρότερο. Άμα δεν ξέρεις πολύ καλά, δηλαδή άμα πετύχεις με γνωστό μέσα, αυτό είναι το πρόβλημα. Πετυχαίνεις γνωστό και λες, όπα, να το. Και τώρα δεν ξέρεις, παιδί μου, να κάνω like. Μην νομίζω ότι δεν κουσταριζόμαστε, τι θέλω. Άμα δεν κάνω, θα δει ότι είμαι κι εγώ μέσα, υπάρχουν προβλήματα. Αν μου κάνει αυτός και δεν έχω κάνει, είναι και μία ντροπή. Τίποτα. Η μισή ντροπή δική σου, μισή δική του. Άμα θες κάνεις, άμα θες δεν κάνεις. Θέλω λίγο να προσέξετε αυτό το μάτς με τις φωτογραφίες που περνάς δεξιά-αριστερά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμένα ο κολλητός μου κόλλησε χωρίς λόγο, δεν πήγαινε αριστερά. Έδιωχνε κόσμο, έχασε τον έρωτα της ζωής του. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ άτιμα, παιδιά. Και άντε... Α, δεν ήσασταν, δεν σας άρεσε. Δεν σας άρεσε καθόλου. Ούτε λίγο. Έχουμε φάει τα πόδια μας δύο χρόνια. Και είστε... Α, να έχεις πήγε καλύτερα, μωρέ, εντάξει, πάμε παρακάτω. Α, πόσο βλάκας είμαι. Α, και μιας και λέω για το dating, θέλω να σας πω, λοιπόν, έχω breaking. Dating, break...
Οκ, δεν πειράζει. Μερικά τα καταπίνω. Δεν πειράζει. Η Ελένη Φουρέιρα. Και ο Αλμπέρτο Ποτία είναι και πάλι μαζί. Εντυπωσιακό. Έτσι λέγεται, δεν την πήρα τηλέφωνο, θα την πάρω όμως μετά γιατί τώρα κάπως μπήκε στο μυαλό μου. Κάνανε μια ωραία χαλαρή βόλτα εκεί πέρα, βλέπουμε βούλα, γέλιο, βολτούλα, στη βούλα, κουβεντούλα, κάποιες αγκαλιές. Μπράβο στα παιδιά, αυτά είναι χαρούμενα, λέω και χαρούμενα. Η ώρα είναι καλή. Εγώ ξέρω τι έγινε. Αυτή η εκπομπή έχει κάνει πολλά καλά, παιδιά, μην νομίζετε. Την είδε ο Μποτία. Στην έναρξη τρελάθηκε ο Αλμπέρτο, ξαναφούτωσε. Ήταν πολύ ωραία, πολύ. Δεν ήταν εξαιρετική η Ελένη στην έναρξη, ρε παιδιά. Υπέροχη. Τόσο τραγούδι. Εμένα ένας για επανασύνδεση δεν με πήρε. Τόσο τραγούδι, καπετάνιος έγινα. Τίποτα, τίποτα, ούτε μισό μήνυμα. Δεν πειράζει, ρε, δεν πειράζει. Έτσι μου έρχεται μερικές ώρες. Άσε με τώρα, άσε τώρα. Τα μισά. Έτσι θέλω να σηκωθώ να πάω να φύγω. Να φύγω, να πάω. Ναι, να, θα πάω άμα θέλω. Θα πάω σε ένα ωραίο νησάκι έτσι να καθίσω. Να έχω τα ζώα μου, τι ωραία. Να φυτεύω τα λουλούδια μου. Να βάλω μια γαλότσα. Δες πόσο μου πηγαίνει η γαλότσα. Ωραία, κόβει και το γόνατο. Και να φυτεύω δίχως άπρη. Θα μου πείτε τώρα, ρε. Για πάντα ναι, Νικόλα. Πώς σου ήρθε, ρε παιδί μου, τώρα αυτό από το πουθενά. Παιδιά, εμένα μου ήρθε από την Ελένη τη Μενεγάκη. Που το έκανε η κοπέλα. Να τη δούμε. Κυπουρική στην Άνδρο, η Δέστηνα. Τη νοιάζει και τίποτα. Άμα δεν τη νοιάζει τίποτα, καλύτερη του χωριού. Τρελάδι. Η Ελένη χθες βγήκε στο Insta. Να σου πω κάτι. Θα σας το τραγουδήσω, παιδιά, έτσι πάει. Δεν το θυμάμαι. Πω. Γελάνε τα βλαμμένα. Πες μου λίγο. Πώς πάει. Το ψάχναμε ένα τέταρτο πριν. Τώρα θα παρακολουθήσουμε τις εξετάσεις του Αντρέα και μετά θα γράψει το όλοι σε ένα χαρτάκι, ένα για 10. Πώς πάει. Δεν βγήκε χθες. Ωραία ρε ζηλίκη από το πουθενά μεσημεριάτικα. Και άντε πες εγώ, είμαι παρουσιαστής, το οποίος μοντέλος σκηνοθέτης. Τα παιδιά που είναι μπάντα είναι σωστό. Να σου πω, δεν το θυμάμαι. Άστο, πάμε στο ρεφρέν. Α, τρελαθούμε. Την καλύτερη πες, Νίκο. Πάμε, ρε. Τη γέφυρα θυμάμαι. Είναι επιλογή της, έτσι θέλει. Αυτή το διάλεξε, αυτή τα αποφάσισε. Είναι επιλογή της, έτσι θέλει. Στην Άνδρο άραξε, αυτή τα αποφάσισε. Ελένη μια χαρά, τώρα κάνει ζωάρα. Ελένη μια χαρά, σ' αγαπάμε προχώρα. Είναι επιλογή της. Πολύ ωραία, ωραίο ρε φεράκι ανεβαστικό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τα θέλει μισά όταν θέλει δεύτερη φορά. Νικόλα, δεν θα το πιστέψεις. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Ναι. Τι έχεις να μου πεις καλύτερο. Λοιπόν, έχω τον καφέ της Ελένης Μενεγάκη. Ναι. Πήγες Άνδρο. Ναι, μου το στείλε καλέ. Στο στείλε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο στην Ελένη, το πήρες αυτή το κούριερ. Μπράβο, έχει λεφτά στην άκρη. Μπράβο. Ναι. Θα σας πω λοιπόν τον καφέ, τον πρωινό της τον καφέ. Το πρωινό, ναι, ναι, πού μας πήγες τον πρωινό το καφέ, είσαι, είναι πολύ τηλεοπτικιά. Έλα δώσει μα, έλα δω. Έλα εδώ σημά. Έλα εδώ σημά να βλέπουμε μαζί, ντε. Τι παίζουμε τις άγριες μέλησες, τι έλα εδώ σημά. Έλα, λοιπόν, για φάνη μίλα. Λοιπόν, Νικόλα μου, βλέπεις εδώ τι ωραία κήπο βλέπω. Τσάπισμα βλέπω. Τσάπισμα. Τσάπισμα, θάλασσα, πολύ. Άνδρο είναι, Νικό. Αφού από εκείνης το βλυζάνει. Αλλά μπράβο που το βρήκε, δεν το ήξερε. Τώρα είπα Άνδρο και τι θυμήθηκα. Τι. Το Γιορντάν. Θυμήθηκα. Τον Γιορντάν, Νικόλα. Τι Γιορντάν, μωρέ. Γιορντάν είναι όνομα, Νικόλα. Ο Ιορδάνης. Ναι, Γιορντάν. Γιατί Γιορντάν. Βούλγαρος, παιδιά, τον γνώρισα, πήγα Άνδρο. Γνώρισε Γιορντάν. Ναι, ναι. Γνώρισε την Άνδρο Βούλγαρο, μόνο αυτό θα κάνει αυτά. Ναι, ναι. Μπράβο. Τι έκανε και ο Γιορντάν. Ο Γιορντάν τσάπιζε σε κάτι χωράφια, γιατί εγώ ήμουνα δίπλα με την Τένια για να οργώσουμε το χωράφι. Πού τη θυμήθηκε την Τένια, ρε.
Τι τα ξεθάψατε όλα, βγήκαν οι νεκροί πια. Ναι. Πολύ... Λοιπόν... Εσύ τι έκανες με την Τένια δίπλα. Και εμείς οργώναμε το χωράφι, Νικόλα. Οργότριες. Οργότριες. Μπράβο, οργότριες. Ναι. Πολύ ωραία. Έχω οργώσει. Ωραία, εσύ φτιάχνεις, δεν πάει παραπάνω. Σταμάτα. Έχω οργώσει χωράφια πολλά εγώ, Νικόλα. Μπράβο, wow. Και δίπλα, παιδιά, ο Γιορτάν. Ναι, ο Γιορτάν. Πολύ ωραίο παιδί. Πολύ, πάρα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όμως, πάνω που κανονίζαμε για το, ξέρεις, το pop-up. Πάνω εκεί, παιδιά, δεν το πιστέψετε, διαγνώστηκε η μανούλα του με COVID. Ναι. Η κυρία Γιορτάνα. Ναι, από όχι. Πού κόλλησαν. Ιβάνκα τη λέγανε τη μανούλα του. Ιβάνκα. Ιβάνκα. Ωραία, Ιβάνκα. Και κόλλησε. Η κυρία Ιβάνκα πού ήταν. Η Ιβάνκα ήταν εκεί και κόλλησε. Ναι, και μπήκε σε καραντίνα και ο Γιορτάν. Πάει ο Γιορτάν, το χάσαμε, Νικόλα, αλλά εντάξει, στάσου να πω το φλιτζάνι, γιατί συγχύστηκα τώρα με αυτό. Αυτή ήταν η ιστορία με τον Γιορτάν. Ναι, να μας πει ότι ήταν ένα από τα θύματα τα 655 κάθε μέρα. Ναι, μάλιστα. Κρύμα. Μπράβο στο Γιορτάν. Γιορτάν, η μάνα ας παλικάρι μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιορτάν, Νικόλα, ας πούμε, Γιορτάν, πάει. Στην Ελένη. Ελένη, εδώ, σήμα μου, σήμα. Υγεία, λοιπόν, υγεία έχει η Ελένη. Τι πολύ δεν έχει. Κόσμο, βλέπω. Δεν έχει κόσμο, γιατί έχουν ξενοδοχείο. Ησυχία δεν έχει. Αυτό δεν, μπορεί, δεν έχει. Δεν έχει, που κάθεσαι, το βλέπω. Κόσμο, που οι κάμερες, κάμερες είναι, Νικόλα. Κάμερες είναι, Νικόλα. Πολλές κάμερες, αλλά δεν είναι. Αυτή κόσμος είναι 20. Μία είναι. 20. Δεν κρατάει φανάρι. Κοίτα πώς είναι, παιδί μου. 20. Τώρα εγώ δεν κοροϊδεύω. Αυτή 20. Δεν είναι μία. Μία κρατάει φανάρι. Μπατσελορέτ. Θα παρουσιάσει τον Μπατσελορέτ. Θα παρουσιάσει τον Μπατσελορέτ. Άμα θέλω να πω ψέματα. Θέλω να καταλήξω. Σου έχω καλύτερο, Νικόλα. Δεν λοιπόν, εδώ είναι 20 άτομα, πολλοί κόσμος. Ναι. Ναι, Νικόλα. Και κλεισμένα είναι σε ένα σπίτι. Για τον Big Brother, λέει. Ναι. Φύγανε μάλλον από την Πάρο, πάνε άνδρο. Νικόλα, αυτό είναι! Η Μενεγάκη θα παρουσιάσει το γερμανικό Big Brother. Τι νέα ήταν αυτά, ρε! Ναι, ναι! Μπράβος! Αυτό συνέβη! Μπράβο, μπράβο για το φλιτζάνι σου. Το καλύτερο φλιτζάνι της σεζόν! Και τώρα θα στέκεσαι πάστακας, δεν φεύγεις, όχι, φεύγω, παιδιά, γεια σας! Γεια σου, Μπάνια, γεια σου και σένα, ναύτισσα! Τώρα το πρόγραμμά μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με χρυσή τηλεόραση. Στα συντρίμμια της ζωής μου, τα κομμάτια της ψυχής μου πέφτουν κάτω ένα-ένα κι όλα οδηγούν σε σένα. Στα συντρίμμια της ζωής μου, τα κομμάτια της ψυχής μου πέφτουν.